Ρε παιδιά, εσείς ξέρατε γιατί ο Τζόκερ κρατάει κατσούνα. Όχι δεν ξέρατε καν ότι κρατάει κατσούνα, αυτό μου λέτε. Θέλετε να μάθετε ποιο είναι ο συμβολισμό τη. Γιατί δηλαδή οι δημιουργοί τη ταινία ήθελαν τον Τζόκερ με κατσούνα. Αλλά και γιατί στην τελευταία ταινία του Τζόκερ δεν εμφανίζεται με κατσούνα. Φυσικά και θέλετε να μάθετε. Γι' αυτό είστε εδώ και εγώ το ξέρω και είμαι έτοιμο να σα τα πω όλα. Αναλύοντας λοιπόν τις διάφορες κινηματογραφικές εκδοχές του Τζόκερ, θα εξετάσουμε πώς η απουσία ή η παρουσία ενός μπαστούνιου μπορεί να επηρεάσει την αντίληψή μας για το βασικό χαρακτήρα. Είσαστε έτοιμοι λοιπόν να εξερευνήσουμε λίγο το μυστήριο που κρύβεται στο σκοτεινό χιούμορ του Τζόκερ? Είσαστε έτοιμοι να εξερευνήσουμε τα βάθη του ψυχισμού του? Μετά το πετυχημένο podcast που τόσο σας άρεσε με τον Aquaman, Άλλο ένα podcast τι βλέπουν οι άλλοι στον κινηματογράφο και τι εγώ, μόλις ξεκίνησε. Στο μικρόφωνο ο content creator, Μάρκος Μυρνάκης. Μπορείτε να με βρείτε σε όλα τα social media με το όνομά μου ή ως μησμυρνάκης. Έκατσα που λέτε φίλοι μου και έψαξα και να που βρήκα την απάντηση. Είδα τις δύο ταινίες του Joker, όπου η μία κυκλοφόρησε το 2008, με τίτλο The Dark Knight, η οποία αποτελεί το δεύτερο μέρος της τριλογίας του Christopher Nolan για τον Batman. Ενώ η επόμενη ταινία κυκλοφόρησε το 2019 με τίτλο Joker. Υπάρχουν ωστόσο πολλές ακόμα ταινίες, σειρέ και κινούμενα σχέδια που έχουν παρουσιάσει διάφορες εκδοχές του Joker. Αλλά πού χρόνος τώρα για ταινίες, πού χρόνος για σειρέ ή κι άλλα κινούμενα σχέδια. Δεν υπάρχει χρόνος, οπότε θα αναφερθώ σε αυτές τις δύο ταινίες που είδα. Κάθε δημιουργό ή καλλιτέχνη που αναλαμβάνει την απεικόνηση του Τζόκερ φαίνεται να έχει την ελευθερία να προσθέτει ή να τροποποιεί την παρουσίαση του χαρακτήρα, ανάλογα με την επιθυμία του και που θέλει να εστιάσει ή τι ιστορία θέλει να μα διηγηθεί, να μα πει. Στι παλαιότερε εκδοχέ δηλαδή του Τζόκερ, η απεικόνιση του χαρακτήρα έχει διαφορετικέ πτυχέ ανάλογα με την εποχή και την αφήγηση. Όμω, όλε οι ταινίε οι σειρέ και τα κινούμενα σχέδια καταλήγουν σε δύο ωστόσο βασικά χαρακτηριστικά του Τζόκερ. Ποια είναι αυτά τώρα θα ρωτήσετε. Τώρα, τώρα θα σα τα πω. Αρχικά θεωρείται ένα χαρακτήρα με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Μακριά από εμά δηλαδή. Επίση, στι περισσότερε περιπτώσει ο Τζόκερ αποτελεί έναν εγκληματία με υψηλή ευφυα και επικίνδυνη ανατρεπτικότητα. Άλλωστε, αυτά είναι που τον έκαναν διάσημο στο χώρο τη τέχνη είναι αυτά τα εγκλήματα τα ωραία που διαπράττει με σκοπό να δημιουργήσει αυτό το χάο και να προκαλέσει φόβο. Η χρήση εκρηκτικών, δολοφονιών και η προώθηση τη αναρχία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά από τι εγκληματικέ του ενέργειε. Όσο αφορά την ακριβή προέλευση του χαρακτήρα του, είναι συχνά ασαφή, σαν και την προσωπικότητά του ένα πράγμα. Σε ορισμένε εκδοχέ, όπω την ταινία The Dark Knight του 2008, περιγράφεται ω κοινωνικά αποκλεισμένο, ενώ σε άλλε ιστορίε εστιάζει περισσότερο στην αντικοινωνική και ανατρεπτική του φύση, χωρί να εμφανίζεται σαφώ ω κοινωνικά αποκλεισμένο. Και ήρθε η στιγμή που θα σα μιλήσω λοιπόν για την αγαπημένη μου εκδοχή, αυτή του 2008. Ο τρόπο με τον οποίο ο Τζόκερ αναπαριστάται έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προκαλέσει αναστάτωση, να εκφράσει την αναρχική του φύση και να υπογραμμίσει την απρόβλεπτη συμπεριφορά του. Γι' αυτό και οι δημιουργοί τη ταινία επέλεξαν και σχεδίασαν έναν εικονικό κόσμο όπου ο Τζόκερ μπορεί να κρατάει όπω θα έλεγαν αυτοί ένα μπαστούνι. Αλλά όπω θα πούμε εμεί, μία κατσούνα. Ο Τζόκερ λοιπόν κρατούσε μία κατσούνα ω ένδειξη τη αντισυμβατική του συμπεριφορά. Η κατσούνα αποτελεί ένα σύμβολο εξουσία ή αρχή, θα λέγαμε, με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να δείξουν οι δημιουργοί ότι ο Τζόκερ δεν σέβεται τις κοινοτυπίε ή τους κανόνες της κοινωνίας. Μην ξεχνάτε ότι στον κόσμο των κόμιξ και του κινηματογράφου οι χαρακτήρε συχνά συμβολίζονται μέσω των εμφανίσεών του και των αντικειμένων που κρατούν ή που χρησιμοποιούν. Στην περίπτωση του Τζόκερ, η επιλογή ενό μπαστούνιου μπορεί να θεωρηθεί ω μέρο τη αισθητική του χαρακτήρα που τον καθιστά πιο ξεχωριστό, ανατρεπτικό και πολύ πολύ πιο μυστηριώδη τύπο. Μόλι καταλάβατε γιατί μου αρέσει η παλιά εκδοχή του Τζόκερ. Αφού στην πιο πρόσφατη εκδοχή του, αυτή του 2019, εμφανίζεται με μια τελείω διαφορετική προσέγγιση, μια τελείω διαφορετική εκδοχή και φυσικά χωρί κατσούνα. Ε, πώ να μου αρέσει! Η απεικόνηση του Τζόκερ σε αυτή την ταινία διαφέρει σημαντικά από τι προηγούμενε εκδοχέ. Ο Τζόκερ παρουσιάζεται με έναν ψυχολογικά πολύπλοκο, θα λέγαμε, τρόπο, εξερευνώντα την καταγωγή και την εξέλιξη του χαρακτήρα του. Η Αφήγηση επικεντρώνεται στον Άρθουρ Φλεκ ω έναν αποθαρρυμένο και κοινωνικά αποκλεισμένο άνδρα που εξελίσσεται σε έναν επαναστατικό και εναρχικό Τζόκερ. Η απουσία μπαστούνιου σε αυτή την εκδοχή λοιπόν αντικατοπτρίζει την έμφαση στην ψυχολογική και κοινωνική πτυχή του χαρακτήρα. Στον κοινωνικά αποκλεισμένο άνθρωπο και όχι στην επίδειξη δύναμη και εξουσία όπω έγινε στην πρώτη εκδοχή του Τζόκερ όπου εμφανίζεται με την Κατσούνα. Καλά, δεν μπορώ να πω, τρομερό ο συμβολισμό των δημιουργών τη ταινία ναι, ξεκάθαρα μας αρέσει και μας ταιριάζει και συμφωνούμε. Οι κατσούνες, τα κριτικά παραδοσιακά μπαστούνια, εννοώ για όσους δεν τα ξέρετε ακόμα, συμβολίζουν κάτι ξεχωριστό, ανατρεπτικό, αντισυμβατικό, μυστηριώδες και αν είναι και από το κατσούνε.gr προσθέστε σας παρακαλώ και αυθεντικό, ανθεκτικό σε κάθε χρήση προϊόν. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε μπει ακόμα στο κατσούνε.gr να πάρετε τη δική σα ξεχωριστή κατσούνα που θα σα κάνει να νιώσετε ρε παιδάκι μου ή έστω να δείχνετε όλα τα παραπάνω. Θέλω κι εσεί να δείχνετε σαν τον τζόκερ αποφασιστικά ρεαλιστικό, να αποπνέετε μια απειλητική αίσθηση σε κάθε σα πλάνο, σε κάθε σα εμφάνιση μάλλον, και να πυροδοτείτε καταστάσει που γεννιούνται μέσα από την τρέλα τη ψυχή σα στο περιβάλλον όπου κινείστε. Ο Τζόκερ στέκεται με μια κατσούνα απέναντι στον μεγαλύτερο και πιο διάσημο εχθρό του, τον Batman, η οποία σχέση τους είναι λίγο περίεργη. Αντιπροσωπεύει μια από τις πιο διασταλμένες αντιθέσεις στον κόσμο των κόμιξ. Ο Τζόκερ είναι ένας αναρχικός παρανοϊκός εγκληματίας που επιδιώκει το χάος και την ανατροπή, ενώ ο Batman απ' την άλλη είναι ένας σκοτεινός ήρωας που προσπαθεί να διατηρήσει την τάξη και να προστατεύσει την πόλη του. Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, στην πληθώρα των κόμιξ που έχουν κυκλοφορήσει, ο Τζόκερ έχει αντιμετωπίσει και άλλους υπερήρωες. Έτσι, χαρακτήρες της DC. Το Σούπερμαν νομίζω, Wonder Woman, ε, δεν ξέρω, φαντάζομαι και άλλους, τόσα κόμιξ υπάρχουν. Ανάλογα με την εκάστοτε ιστορία ή σειρά κόμιξ που μπορεί να έχετε διαβάσει. Δεν θα έχετε λοιπόν εσεί κατσούνα. Ξέρετε πόσου Batman μπορείτε να αντιμετωπίσετε με το εικονικό εκτόπισμα που δίνει στην εικόνα σα μία κατσούνα γιατί τη βία πρέπει να την αποφεύγουμε. Καλύτερα να μας φοβούνται παρά να μας την πέφτουν. Στο μικρόφωνο ήταν, ήμουν, είμαι και θα είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης, freelancer content creator. Μπορείς να με βρεις οποιοδήποτε social προβλημάς, να ξέρεις να με βρεις παντού, παντού υπάρχει ένας Μάρκος κρυμμένος και συγκεκριμένα ένας μη Σμυρνάκης. Μην ξεχάσεις μόνο να κάνεις την εγγραφή σου στο κανάλι μου για να ακούσεις και άλλα τέτοια ωραία podcast, να δεις βίντεο και ό,τι άλλο μπορεί να κατεβάσει το κεφάλι μου και σας ετοιμάσω. Είναι ζωτική σημασία. Επίσης, στείλτε μου μήνυμα, σχόλια για αυτά που ακούτε ή αν θέλετε κάποιο άλλο θέμα να καλύψω σε podcast, εδώ είμαι εγώ, πείτε μου. Κάθε like, dislike, share, save και λοιπά και λοιπά, και λοιπά. δεν ξέρω τι άλλο θα αποφασίσουν τα social media να βγάλουν σε ενέργεια, είναι ευπρόσδεκτο. Καλή συνέχεια.